Χορηγός μενού μας βίντεο είναι το SCDK, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ φτηνά παιχνίδια διαφορετικών εταιριών, software, gift cards και φυσικά Microsoft Office νεότερων και παλαιότερων εκδόσεων, καθώς και κλειδιά για να ενεργοποιήσετε Windows 10 ή Windows 11. Στο checkout, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό TTL. Έτσι, βοηθάτε και εμάς, αλλά και εσείς κερδίζετε μια επιπλέον έκπτωση στην αγορά σας. Πληρώνετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε και σε λίγα λεπτά έχετε το κλειδί στο email σας για να ενεργοποιήσετε εύκολα και γρήγορα τα Windows ή οτιδήποτε άλλο έχετε επιλέξει. Καλησπέρα παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο των TechLadz. Σήμερα λοιπόν ήρθα να προσθέσουμε ένα δεύτερο επεισόδιο στη σειρά με την αναβάθμιση επεξεργαστή. Ένα βίντεο το οποίο είχα ανεβάσει πριν από κάποιους μήνες, είδα ότι σας άρεσε, οπότε λέω ανά κάποιο διάστημα θα ανεβάζω ένα ακόμα επεισόδιο. Όταν λέω αναβάθμιση επεξεργαστή δεν εννοώ ότι έχω ήδη μία AM4 πλατφόρμα και θέλω να πάω από Ryzen 3 σε Ryzen 7, εννοώ ότι έχετε μια παλαιότερη πλατφόρμα, κάποια Intel 3ης-4ης γενιάς, κάποια AMD ας πούμε AM3 με FX πάνω ή οτιδήποτε και λέτε ok, αρκετά θέλω να αναβαθμίσω σε κάτι σύγχρονο. Έχω λοιπόν 3 combo σήμερα να σας δείξω στα 200, 300 και 500 ευρώ, ένα με Intel και ένα με AMD, πλήρη λοιπόν combo αναβάθμιση επεξεργαστή, οπότε επεξεργαστή, μητρική, RAM και όπου χρειάζεται και aftermarket ψύχτρα. Για όλα τα γούστα, για όλα τα budget, για όσα από εσάς θέλετε να αναβαθμίσετε επιτέλους την πλατφόρμα σας. Φύγαμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το 200 ευρώ AMD combo, το οποίο έχουμε ένα Ryzen 5 5500, μια α520 και 16 GB RAM. Η συνολική τιμή αυτή τη στιγμή όπως βλέπουμε είναι 205 ευρώ από ένα κατάστημα, από το πιο οικονομικό κατάστημα που μπορεί να βρει το Best Price που έχει και τα 3. Η χαμηλότερη τιμή γενικά στο συγκεκριμένο κόμπο είναι κάπου σε 185 ευρώ. Οπότε ρεαλιστικά το 200 θα το δώσετε. Το συγκεκριμένο κόμπο προφανώς είναι ένας από τους πιο οικονομικούς τρόπους να εισαχθείτε στην AM4 πλατφόρμα. Θα μου πείτε Νικηφόρε, είναι λίγο παλιά σε πλατφόρμα. Και ναι και όχι. Ξεκίνησε το 2017, αλλά από τότε έχει πάρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις και σε αυτή τη φάση είναι μια φανταστική πλατφόρμα για ένα entry level σύστημα ή γενικότερα για κάποιον ο οποίος θέλει να αναβαθμίσει οικονομικά. Okay, δεν θέλει να δώσει πάρα πολλά χρήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι τέρμα τελευταίες τεχνολογίες, να το πούμε έτσι, να επενδύσει σε DDR5 ή οτιδήποτε. Απολύτως κατανοητό και δεκτό. Η συντηρητική πλειοψηφία των υπολογιστών που τρέχουν αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη έχουν κόμπο επεξεργαστή μητρικής και RAM, το οποίο είναι πιο αδύναμο από το συγκεκριμένο. Οπότε θα κάνει τη δουλειά του μια χαρά, πιστέψαμε. Μπορείτε να το δείτε και λίγο αλλιώς το συγκεκριμένο κόμπο, διαλέγοντας Ryzen 5 4500 και 32 GB RAM. Όσοι από εσάς το θέλετε. Δεν είναι κάτι προσωπικά προτείνω. Okay, 32 GB RAM μπορεί να σας φάνουν χρήσιμα, ειδικά μελλοντικά, αλλά είναι και πολύ πιθανό να μην τα χρειαστείτε ποτέ εάν η χρήση που κάνετε δεν είναι ιδιαίτερα βαριά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ακόμα μπορεί να τα καταφέρνει και λειτουργεί με 8 GB RAM. Δεν το προτείνω που δεν είναι προφανώς, αλλά καταλαβαίνετε ότι και τα 16 για πιο ελαφριά χρήση κάνουν μια χαρά δουλειά. Το συγκεκριμένο κόμπο δουλεύει απροβλημάτιστα, δεν έχετε προβλήματα με θερμοκρασίες ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς τα κομμάτια είναι ψηλό entry level, αναμενόμενο. Η α520M είναι η μοναδική AM4, το μοναδικό AM4 chipset μαζί με το α320, το οποίο δεν υποστηρίζει CPU overclocking, όχι ότι έχετε λόγο να κάνετε, αλλά το αναφέρω ρε παιδί μου, και από εκεί πέρα προφανώς υποστηρίζει RAM overclocking, οπότε πρακτικά ανοίγετε εξεμπίσεις RAM και ξεμπερδεύετε, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε παραπάνω. Το σύστημα αυτό μπορεί να βάλει πλάτη σε μπόλικες διεργασίες, σε μπόλικα παιχνίδια επίσης, πολύ καλό. Και είναι, ξαναλέω, για όσο από εσάς δεν θέλετε να δώσετε πάρα πολλά χρήματα, αλλά θέλετε να περάσετε σε κάτι σύγχρονο και να σας κρατήσει κάποια χρόνια. Περνάμε τώρα λοιπόν στο 200 ευρώ Intel Combo και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, με το συγκεκριμένο δεν ήμουν 100% σίγουρος τι να κάνω. Το έφτιαξα περισσότερο για να υπάρχει και μια Intel πρόταση παρά γιατί όντως νιώθω ότι βγάζει νόημα. Τι εννοώ. Έχω διαλέξει μια οικονομική i6-10 DDR4, γιατί δεν χρειαζόμαστε κάποια ιδιαίτερη ισχυρή μητρική, και έχω διαλέξει τον 12100F. Για να μην είναι λοιπόν υπερβολικά μακριά από τα 200 ευρώ, έβαλα 32 GB RAM και πιάνουμε πλέον μια τελική τιμή κάπου στα 180 ευρώ, οπότε ρεαλιστικά γύρω στα 200 ευρώ. Αλλά κάλλιστα μπορεί κάποιος να μου πει Νικηφόρε, τι να τα κάνω τα 32 GB RAM, έναν τετραπύριον έχω βάλει, βάλε 16. Το δέχομαι.
Το πρόβλημά μου εδώ πέρα είναι ότι για να αναβαθμίσουμε τον επεξεργαστή πρέπει να πάμε αναγκαστικά σε i5 και ο πιο οικονομικός i5 είναι ο 12400F, ο οποίος όμως θα μας βγάλει εκτός budget. Οπότε το συγκεκριμένο κόμπο όπως είναι, είτε με 16 είτε με 32 GB RAM, θα είμαι ειλικρινής, δεν το πολύ προτείνω. Ο 12100F είναι ένας πολύ καλός τετραπυρήνος, αλλά παραμένει τετραπυρήνος. Και γενικά οι 4 πυρήνες έχουν λίγο ψηλοπεθάνει. Οπότε προτιμώ ειλικρινά να βάλετε 16 GB RAM και να φύγετε λίγο πάνω από τα 200 ευρώ προκειμένου να χωρέσετε έναν 12400F από το να μην το κάνετε. Τώρα, πόσο καλό θα τρέξει ο 12400F πάνω σε συγκεκριμένη μητρική? Εντάξει, όχι άψογα, δεν θα πάρετε το 100% και γιατί θα έχετε stock ψύχτρα και γιατί η μητρική δεν θα έχει και ιδιαίτερες δυνατότητες όσον αφορά το boost. Δεν θα μπορείτε δηλαδή να τον έχετε τον 12400F να τραβάει όσα watt θέλει όλη την ώρα, κατά πάσα πιθανότητα. Αν είναι χειμώνας και αν έχετε κουτί με καλό airflow, μπορεί και να το καταφέρετε. Σε πιο δύσκολες συνθήκες, όπως για παράδειγμα ελληνικό καλοκαίρι, θα αρχίζει να δυσκολεύεται λίγο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό εδώ το κόμπο δεν με τρελαίνει. Θα προτιμούσα 16 GB RAM, 12400F και όπως τρέξει. Που ρεαλιστικά δεν θα τρέξει άσχημα. Απλά έχω πάντα ένα θέμα όταν περιορίζουμε με κάποιον τρόπο έναν επεξεργαστή. Σε κάθε περίπτωση, ορίστε Intel αντιπρόταση. Σε αυτά τα χρήματα, ειλικρινά θα πρότεινα AMD, αλλά όσοι από εσάς δεν θέλετε AMD, δεν την εμπιστεύεστε, έχετε τον οποιονδήποτε λόγο να πάτε σε Intel, είτε αυτό, είτε ακόμα καλύτερα, 12400F. Και περνάμε λοιπόν στο 300 ευρώ AMD combo, το οποίο ξαναγυρίζω γιατί συνειδητοποίησα στο edit ότι έχει παιχτεί μια χαζομάρα. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με ένα από τα πιο πολύ χρησιμοποιημένα, πολύ αγορασμένα, πολύ επιλεγμένα, πείτε το όπως θέλετε, κόμπο της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς, B550, Ryzen 5 5600 και 32 GB RAM στα 3600L18. Ειλικρινά, τι να πω που δεν έχει υποθεί. Όσον αφορά την τιμή, είμαστε κάτω από τα 300 ευρώ από JMC, οπότε γύρω στα 300 ευρώ ρεαλιστικά. Και προφανώς έχουμε να κάνουμε με ένα φανταστικό κόμπο όσον αφορά πρακτικά οποιαδήποτε δουλειά. Είτε αυτό είναι gaming, είτε αυτό είναι productivity, video editing, audio editing, εργασίες για σχολή, να ασχοληθείτε με κάτι λίγο πιο σοβαρό. Έχετε το απαραίτητο processing power, έχετε την απαραίτητη RAM και μια μητρική η οποία σας επιτρέπει να αναβαθμίσετε σε αρκετά ισχυρότερους επεξεργαστές, όπως 5800G3D, όπως έναν 5900, εάν θέλετε παραπάνω πυρήνες και ενήματα και ιστορίες τέτοιες. Γενικότερα, ένα κόμπο το οποίο σου δίνει πάρα πολύ καλές επιδόσεις αυτή τη στιγμή και πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλή αναβαθμισιμότητα μελλοντικά. Οπότε 600 δεν έχει ανάγκη aftermarket ψύχτρα. Εάν θέλετε βέβαια να βάλετε, κακό δεν κάνει. Μειώνει τις θερμοκρασίες. Θα σας δώσει δυνατότητα να πάρετε λίγες περισσότερες επιδόσεις από τον επεξεργαστή χωρίς να πειράξετε εσείς οι ίδιοι κάτι. Και παράλληλα, εάν αποφασίσετε να πειράξετε, θα έχετε προφανώς την επιπλέον ψήξη για να μπορείτε πρακτικά να διαχειριστείτε πλέον βατ που θα προκύψουν από το overclocking του 5600. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα προσωπικό αγαπημένο κόμπο, ένα παγκοσμίως αγαπητό κόμπο, ας είμαστε ειλικρινείς, και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ straightforward που λένε και οι Εγγλέζοι, δύσκολο να το κάνεις λάθος, όποια B550 και αν πάρεις, όποιο κοιτάκι RAM και αν πάρεις, εκτός και αν πραγματικά κάνεις τη χειρότερη δυνατή επιλογή. Ο επεξεργαστής δουλεύει άψογα ακόμα και με την stock ψύχτρα, οπότε you cannot go wrong που λένε και οι Εγγλέζοι. Εκτός αν είσαι ο νικηφόρος και τα σκαθώνεις στο γύρισμα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, το κόμπο είναι άψογο. Περνώντας τώρα στο 300 ευρώ Intel Combo, έχουμε ένα ενδιαφέρον σκηνικό. Στις τιμές βλέπουμε ότι η χαμηλότερη είναι 267 ευρώ από JMC, οπότε σίγουρα δεν θα ξεπεράσουμε τα 300 ευρώ με το συγκεκριμένο. Έχουμε μία B650 DDR4 με 32 GB RAM, ένα 12400F και μία Arctic Freezer 36. Λοιπόν, ξεκινάμε τα βασικά. Ο 12400F είναι πολύ πιθανό να κοστίζει αρκετά περισσότερα από τα 105 ευρώ, πιο κοντά σε 130. Είναι πιθανό, αλλά και πάλι δεν θα ξεφύγουμε από τα 300 ευρώ κατά πάσα πιθανότητα. Τι μας δίνει το συγκεκριμένο κόμπο? Η απάντηση είναι ένα 12400F ο οποίος θα δουλεύει χωρίς πρόβλημα.
και πιστέψτε με, είναι σημαντικό. Καλή μητρική για τα χρήματά της, 70 ευρώ η αλήθεια είναι ότι είναι φανταστική, είναι αλήθεια για το συγκεκριμένο socket, αλλά ψηλιάζουμε μάλλον ότι πάλι θα πρέπει να δώσετε λίγα παραπάνω χρήματα. Σε κάθε περίπτωση, δουλεύει απροβλημάτιση εδώ πάνω το 1300F, τα 32 GB υπεραρκούν προφανώς και με την aftermarket ψύχτρα μπορούμε να τον πιέσουμε όσο αντέχει και ο ίδιος επεξεργαστής, όσο αντέχει και η διαμητρική. Δεν παίρνει overclocking, μιλάω προφανώς να τον αφήσετε να μπουστάρει όσο θέλει, για όση ώρα θέλει. Το συγκεκριμένο κόμπο μπορεί θεωρητικά να φτιαχτεί και με μια λίγο πιο φτηνή ψύχτρα, δεν θα το πρότεινα, κάτω από το κλασικό 120 με 4 heat pipes αερόψυκτο. Θεωρώ ότι η απόδοση πέφτει πολύ για λίγα λιγότερα χρήματα. Έχουμε κάνει review εδώ στο κανάλι ψύχτρες με πιο μικρά φανάκια, λιγότερα heat pipes και βλέπουμε ότι η διαφορά στις θερμοκρασίες είναι αρκετά σημαντική για τα 5 και 10 ευρώ, ξέρω εγώ, που καταλήγετε να εξοικονομείτε. Προσωπικά προτείνω να δίνετε αυτά τα χρήματα. Δεν την έχω τεστάρει ακόμα τη Freezer 36, αλλά αυτή τη στιγμή παίζει σε πολύ χαμηλή τιμή, μάλλον λόγω promotion από την Arctic, οπότε αρνούμε να πιστέψω ότι είναι χειρότερη από τις Freezer 34 και Freezer 35. Οπότε ναι. Νομίζω είναι λίγο ψηλό, safe, αγορά, ειδικά σε αυτά τα χρήματα. Σε κάθε περίπτωση, με αυτά τα χρήματα εδώ πέρα περνάμε σε μια πιο καινούργια πλατφόρμα στην Intel. Τώρα, έχει κάποια μειονεκτήματα, όπως το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μητρική δεν παίρνει κάποια ιδιαίτερη αναβάθμιση, οπότε αν θέλετε να περάσετε σε πιο δυνατούς επεξεργαστές μελλοντικά, το VRM μάλλον δεν θα κρατήσει και είμαστε επίσης περιορισμένοι από τις DDR4 μνήμες. Τώρα, εάν είστε διατεθειμένοι να αγοράσετε τα πάντα από JMC, υπάρχει και η εξής επιλογή εάν θέλετε πάλι να περάσετε για λίγα ευρώ τα 300. Η απάντηση είναι ότι αντί για 12400F πηγαίνετε σε 12600KF. Θα ανέβει το κόμπο κατά περίπου 40 βαριά 50 ευρώ. Αξίζει? Η απάντηση είναι σίγουρα ναι. Γιατί βλέπετε το 12400F είναι εξαπίνωνος με 12 νήματα αλλά χωρίς E-cores. Όσοι από εσάς δεν ξέρετε τι είναι τα E-cores και P-cores αντίστοιχα των συγκεκριμένων επεξεργαστών, ψάξτε λίγο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ο 12600KF, χώρια ότι είναι πιο γρήγορος, ωραία, οι performance πυρήνες του παίζουν σε μεγαλύτερες συχνότητες, παράλληλα σου δίνει και 4 E-cores, οι οποίοι βοηθάνε και στο να είναι πιο power efficient το επεξεργαστής όταν δεν κάνεις κάτι βαρύ, αλλά και στο να έχεις επιπλέον δύναμη διαθέσιμη όταν θες να χρησιμοποιήσεις το 100% το επεξεργαστή σου. Είναι σημαντική αναβάθμιση, δεν είναι απλά ότι πηγαίνουμε σε πιο γρήγορους εξυπηρήνες, είναι ότι πηγαίνουμε σε τελείως άλλο επεξεργαστή όταν πηγαίνουμε από τον 12400 στον 12600KF. Όχι στον κλειδωμένο, ο κλειδωμένος είναι ο ίδιος. Οπότε το συγκεκριμένο κόμπο δεν είναι τόσο φοβερό συγκριτικά με το αντίστοιχο AMD, αλλά εάν πάτε σε 12600KF, ξαναλέω, για λίγα παραπάνω χρήματα από τα 300, γίνεται όντως πάρα πολύ καλό και σημαντικά καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο κόμπο σε AMD πλατφόρμα μπορείτε να χτίσετε σε τέτοια χρήματα. Και περνάμε λοιπόν σε 500 ευρώ κόμπο. Ξεκινάμε με το AMD, το οποίο επιτέλους πηγαίνει στο AM5. Δυστυχώς σε λιγότερα χρήματα δεν μπορούμε να περάσουμε στο νέο socket της AMD, εδώ όμως μπορούμε. B650, Ryzen 5 7600H, 32 GB RAM στην DDR5 και από τη στιγμή που χωράει στο budget μας, μία aftermarket ψύχτρα. Λοιπόν, προφανώς το ίδιο ισχύει και στα προηγούμενα κόμπο, αλλά θα το πω ακόμα μία φορά εδώ πέρα, ότι μπορείτε να βάλετε όποια RAM ή μητρική θέλετε. Εγώ εδώ πέρα απλά δίνω τα 32 GB RAM κατά προτίμηση 6000 MHz και το chipset της μητρικής να είναι BX50. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε Asus μητρική μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε Corsair μνήμες μπορείτε να βάλετε. Ειδικά στις μνήμες δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα. Στις μητρικές αλλάζουν κάποια πράγματα, αλλά εάν δεν είσαι διατεθειμένοι να παίξετε στο BIOS, πάλι είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Μια ακόμη μια φορά διάλεξα την Freezer 36. Οικονομική, πάρα πολύ. Και ο 7600H μεταξύ μας δεν χρειάζεται καν κάποια σοβαρή aftermarket ψύχτρα, αλλά προφανώς καλό είναι να τρέχουμε μια aftermarket, γιατί χαμηλότερες θερμοκρασίες, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, δυνατότητα overclocking αν και δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Κυρίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι απλά ο επεξεργαστής μπορεί να μας δώσει περισσότερη απόδοση γιατί έχει το thermal headroom. Ωραία. Βλέπει ότι δεν ανεβάζει πολύ θερμοκρασίες και σου λέει, α, μπορώ να δώσω άλλα 100, 150, 200 MHz. Αυτός είναι ο βασικός λόγος πέρα από τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κόμπο
δεν μπορούμε δυστυχώς να το βελτιώσουμε κάπως χωρίς να ξεφύγουμε πολύ σε χρήματα. Ο αμέσως επόμενος επεξεργαστής είναι ο 7700, όχι, ο απλός 7700, το οποίο όμως η τιμή αυξομειώνεται λίγο περίεργα στην ελληνική αγορά. Μπορεί να κοστίζει οτιδήποτε από 60 μέχρι 100 ευρώ παραπάνω, οπότε όπως καταλαβαίνετε προφανώς θα ξεφύγουμε αρκετά, από τη στιγμή που η minimum τιμή είναι 450 με 460 ευρώ. Αλλά ακόμα και έτσι, το συγκεκριμένο κόμπο είναι φανταστικό. Bulky RAM, ένας πολύ καλός επεξεργαστής και μια μητρική πάνω στην οποία μπορούμε να βάλουμε αργότερα έναν 7800H3D για παράδειγμα, ή τον πιο καινούριο 3D επεξεργαστή που θα βγάλει AMD, ελπίζω σύντομα γιατί έχουμε κάτι σε αυτή τη γενιά, δεν ξέρω και εγώ πόσο διάστημα. Η ψύχτρα είναι και αυτή μια χαρά, ειδικά για κομμάτια και μοντέλα τα οποία δεν καταναλώνουν περισσότερο από 100W, οπότε με λίγα λόγια Ryzen 5, Non-X, Ryzen 7 και 3D μοντέλα. Οπότε με λίγα λόγια είναι ένα φανταστικό κόμπο αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ καλό στο gaming, πολύ καλό και στο productivity, το οποίο έχει και πολύ καλές δυνατότητες αναβάθμισης. Καινούργια γενιά της AMD, σαν πλατφόρμα μπορεί να μην έχει πιάσει τα επίπεδα της Intel όσον αφορά το πόσο έχει οριμάσει, να το πω έτσι, ωραία. Αλλά σίγουρα είναι πιο ισχυρή τουλάχιστον για μένα, γιατί η αναβάθμιση που μπορεί να πάρει είναι, η αναβαθμίση γενικά βασικά μπορεί να πάρει είναι πολύ καλύτερες. Ωραία. Τα high-end μοντέλα, ειδικά στο κομμάτι του gaming, οι 3D επεξεργαστές δεν χρειάζονται ούτε σοβαρές ψύχτηρες ούτε σοβαρές μητρικές για να τρέξουν, γιατί έχουν πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση. Και από εκεί και πέρα είναι ένα socket το οποίο έχει ακόμα μέλλον, γιατί θα βγουν και άλλες γενιές πάνω σε αυτό την ίδια στιγμή που στην Intel έχουμε τερματίσει. Οπότε από άποψη αναβάθμισης, το συγκεκριμένο κόμπο είναι το καλύτερο από τα δύο που θα δούμε. Αλλά και στις επιδόσεις που σου δίνει τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ήσυχο, με χαμηλή κατανάλωση και δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Και περνάμε λοιπόν και στην Intel πρόταση στα 500 ευρώ, όπου έχουμε τον i5-14400F παρέα με μια B760, 32 GB RAM και μια πιο βαριά aftermarket ψύχτρα. Τώρα, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι στο συγκεκριμένο κόμπο μπορούμε να το κάνουμε αισθητά καλύτερο από το AMD. Ωραία. Αυτή τη στιγμή το 14400F παίζει μπαλίτσα σε παρεμφερή επίπεδα με το AMD. Προσωπικά θα προτιμούσα το Intel σε αυτή τη φάση. Ειδικά αν δεν πάρουμε, αν δεν λάβουμε υπόψη μας την αναβάθμιση, ο 14400F είναι ένας καλύτερος επεξεργαστής. Περισσότερη πυρήνες, περισσότερο συνολικό firepower, να το πω έτσι. Παρεμφερείς gaming επιδόσεις. Η B760 μας δίνει λίγο πολύ τα ίδια. Δεν μας δίνει overclocking σε ένα επεξεργαστή, αλλά πρώτον δεν μας ενδιαφέρει. Δεύτερον, ο συγκεκριμένος δεν παίρνει καν overclocking. 32 GB RAM, λίγο μεγαλύτερη συχνότητα λειτουργίας από τη στιγμή που μπορούμε. Η Intel είναι λίγο πιο άνετη σε πιο υψηλές συχνότητες από τους AMD στην παρούσα φάση. Έτσι. Και μην φανταστείτε καμία ιδιαίτερη διαφορά. Και όσον αφορά την ψύχτρα, προφανώς μπορείτε πάλι να πάτε σε μια Freeze 36 ή σε κάποια γενικά single tower ψήξη, γιατί μπορεί κάποιοι να μου πείτε, Νικηφόρε, dual tower, dual fan θα μου κρύψει το RGB από τις μνήμες. Το δέχομαι. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Εσάς μπορεί να σε ενδιαφέρει, οπότε μπορείτε να πάτε για παράδειγμα σε κάποια ΑΚ500 της Deepcool. Ρίχνω εγώ ιδέες. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο κόμπο είναι φανταστικό, αλλά δεν είναι αισθητά καλύτερο από το AMD κόμπο όσον αφορά την απόδοση που σου δίνει τώρα, και ρεαλιστικά όσον αφορά την αναβαθμισιμότητα σε περιορίζει λίγο περισσότερο. Δηλαδή η συγκεκριμένη μητρική, μπορούμε να πάμε σε κάποιον i7, δεν τρελαίνομαι κιόλας στην ιδέα, να σου πω την αλήθεια μου, ειδικά αν μιλάμε για 14η γενιά, οπότε σε περιορίζει σε ένα βαθμό. Τώρα, αυτό που μπορείς βέβαια να κάνεις, όπως βλέπουμε η τιμή είναι στα 4,70 χαμηλότερη, είναι να πας από 14400F σε 13600KF. Ο 14600KF αυτή τη στιγμή είναι νομίζω λίγο ακριβότερος, χωρίς πραγματικό λόγο. Οι επεξεργαστές είναι πρακτικά ίδιοι. 13η και 14η γενιά, να ξέρετε, είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Λίγο refine έχει γίνει, 100 MHz παραπάνω εδώ, 5W χαμηλότερη κατανάλωση εκεί. Δηλαδή διαφορές που δεν άξιες καν αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο 13600KF σας δίνει το πλεονέκτημα ότι έχει περισσότερους e-cores από τον 14400F και λίγο υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας. Οπότε είναι ένας overall καλύτερος επεξεργαστής. Πραγματικά καλύτερος, όχι απλά ανεβάσαμε 100 MHz και that's it.
Όχι, είναι ένας όντως καλύτερος επεξεργαστής, αλλά και έχει παραπάνω. Οπότε εκεί την Dual Tower, Dual Fan αερόψυξη, μάλλον θα τη χρειαστείτε. Θα ξεφύγει τη μούλα προφανώς, θα ξεπεράσουμε τα 500 ευρώ, αλλά εκεί πέρα θα έχουμε να κάνουμε ένα κόμπο το οποίο είναι όντως καλύτερο του AMD που είδαμε μόλις. Ο 13600KF και 14600KF, ξαναλέω, δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Είναι ένας ξεκάθαρα καλύτερος επεξεργαστής από τους υπάρχοντες Ryzen 7600 και 7600H. Παίζει ξεκάθαρα ως αντίπαλος του 7700H. Οπότε σίγουρα μπορείτε να κάνετε το Intel Combo καλύτερο από το AMD Combo στην παρούσα φάση, θυσιάζοντας μόνο την αναβαθμισιμότητα μελλοντικά. Γιατί όπως πρέπει, τα high-end κομμάτια της Intel δυστυχώς και είναι πάρα πολύ, και παράλληλα ό,τι είναι να βάλετε πάνω στην πλατφόρμα έχει ήδη βγει, οπότε δεν μπορείτε να περιμένετε κάποιο καλύτερο κομμάτι να βγει. Ό,τι είχε να βγάλει Intel το βγάλε, πίεσε την αρχιτεκτονική σε βαθμό που οι KS i9 είναι θερμάστρες, δεν πάνε παραπάνω, ρεαλιστικά. Δυσκολεύονται να τις ψήξουν σοβαρές AIO υδροψήξεις, δεν έχει παραπάνω να δώσει. Οπότε, εάν θέλετε κάτι καλύτερο τώρα, μπορείτε να κοιτάξετε είτε αυτό το κόμπο, είτε να ανεβείτε λίγο παραπάνω τα 500 ευρώ και να βάλετε έναν 13600KF και να πάρετε τις maximum δυνατές επιδόσεις αυτή τη στιγμή. Αλλιώς κοιτάτε το AMD κόμπο και παίρνετε κάτι το οποίο μελλοντικά θα μπορείτε να αναβαθμίσετε με μεγαλύτερη άνεση και σε κάτι πιο ισχυρό. Αυτά λοιπόν για το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα επανέλθουμε με καινούργιο επεισόδιο σε κάποιους μήνες για να έχει αλλάξει και λίγο η αγορά. Σε κάθε περίπτωση, για ό,τι απορίες έχετε σχετικά με PC τεχνολογία γενικότερα, είτε κλατζ έχουμε σερβερ στο Discord, link το οποίο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Έχουμε μπει social media, μπορείτε να πάτε να μας ακολουθήσετε και σε αυτά. Είμαι ο Νικηφόρος, τα λέμε στο επόμενο βίντεο των TechLadz και μέχρι τότε να περνάτε πάντα καλά.